Καλούμε τώρα στο βήμα το σύντροφο Ιάκωβο το Φαρή, πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων, για το χαιρετισμό του στο συνέδριό μας. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτή την ιστορική στιγμή για την ΚΝΕ, για να απευθύνω εκ μέρους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων τους πιο θερμούς συντροφικούς μας χαιρετισμούς. Φυσικά δεν θα μπορούσε η ΠΟΔΜ να λείψει από καμία σημαντική στιγμή της οργάνωσής σας, καθώς η ΚΝΕ αποτελεί μία από τις οργανώσεις που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή και τη δράση της. Σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε καιρούς δύσκολους, η ΚΝΕ ήταν εκεί για να υπερασπιστεί τις αρχές και τις αξίες της αντιμπεριαλιστικής πάλης. Είναι γι' αυτό που το σύστημα του φετινού σας συνεδρίου, πιο πολύ και πιο ικανή, γνωρίζοντας πως πραγματικά αντικατοπτρίζει την οργανωτική πορεία της ΚΝΕ, μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Η πορεία αυτή αποτελεί τρανή απόδειξη πως όχι μόνο η ιστορία δεν τέλειωσε, πως όχι μόνο αυτό το σύστημα πεθαίνει, μα και πως υπάρχει εναλλακτική, πραγματικά σύγχρονη και νέα, και πως αυτή η εναλλακτική φουντώνει στις καρδιές και τα μυαλά των νέων ανθρώπων. Αυτή είναι βέβαια η αισιόδοξη, η ελπιδοφόρα πλευρά αυτής της φάσης της ιστορίας. Γνωρίζουμε και το βιώνουμε καθημερινά πως σε αυτό το στάδιο του καπιταλισμού, στον υπεριαλισμό, το ταχύ σάπισμα του συστήματος προκαλεί θάνατο και εξαθλίωση στους λαούς του κόσμου. Τα παραδείγματα αμέτρητα. Στην Ασία, η πείνα και η έλλειψη στέγης βρίσκονται σε τεράστια επίπεδα. Η μεγάλη τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη του αιώνα μας σε καμία περίπτωση δεν θα χαραμιστούν από τους καπιταλιστές για την προστασία των λαών αυτών από τις φυσικές καταστροφές που τους πλήττουν, καθώς μια τέτοια επένδυση δεν θα μεγιστοποιούσε τα κέρδη τους. Τι να πει κανείς για τη Λατινική Αμερική, όπου η Κούβα για δεκαετίες βρίσκεται αντιμέτωπη με τα εμπάρκο και τους αποκλεισμούς, ενώ οι πολύ πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα οξύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην περιοχή. Όποια κυβέρνηση τολμήσει να ψηφίσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αντιμετωπίζεται με αποκλεισμούς, πραξικοπήματα, επεμβάσεις και καθυλωγείς συνωμοσίες. Στην Αφρική, χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από την πείνα, τις κακουχίες και την έλλειψη πρόσβασης σε φάρμακα. Ενώ τα μονοπόλια λαιλατούν τις πηγές πλούτου της Υπήρου, όπου ο λαός τολμήσει να αντιδράσει, τα διάφορα καθεστώτα απαντούν με άγρια καταστολή. Πολύ πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το Σουδάν, όπου η απάντηση του κράτους στην κοινωνική δυσαρέσκεια ήταν φυλακίσεις, δολοφονίες και βασανιστήρια. Στη Μέση Ανατολή, ο λαός της Παλαιστίνης ζει ακόμα υποκατοχή, ενώ το Ισραήλ, με συνεχιζόμενες παραβιάσεις των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου, προάγει ανενόχλητο τα συμφέροντα του υπεριαλισμού. Στη Συρία, το αίμα δεν έχει ακόμα στεγνώσει, ενώ στην Ιεμένη, ο λαός υποφέρει ακόμα τις βίαιες ειρηνευτικές επεμβάσεις. Προχωρώντας προς τη Μεσόγειο, συναντάμε μια Κύπρο ακόμα ημικατεχόμενη, ενώ στην τόσο προχωρημένη, δημοκρατική και πολιτισμένη Ευρώπη, παρακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις διάφορες αστικές κυβερνήσεις να επιβάλλουν αντιλαϊκά μέτρα, πληθαίνοντας έτσι τα κοινωνικά προβλήματα που δημιούργησε η βαθιά καπιταλιστική κρίση. Προβλήματα που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να βρουν λύση στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Την ίδια ώρα, η καταστολή ως απάντηση του κράτους στις λαϊκές αντιδράσεις παίρνει νέες διαστάσεις, με το τέρας του φασισμού να βρυχάται ξανά πάνω από την Ευρώπη, ενώ ο αντικομμουνισμός, όπως και ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, βρίσκονται σε έξαρση. Αδελφές μας οργανώσεις κηρύσσονται παράνομες και συντρόφοι μας ρίχνονται στα γελιά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λαός της Ελλάδας αποτελεί έναν από τους λαούς που βίωσαν την επίθεση του κεφαλαίου με τη μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία χρόνια. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα όμως, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, εμείς δεν μπορούμε ούτε να τα βάλουμε κάτω, ούτε να χάσουμε την πίστη μας στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Εξάλλου, οι κομμουνιστές ήταν πάντα αυτοί που μέσα στο χαλασμό πόντιζαν με τις θυσίες τους στο σπόρο του νέου κόσμου. Η ΚΝΕ και το ΚΚΕ έχουν αποδείξει στην πολύχρονη ιστορία τους πως κουβαλούν όλα τα εφόδια για να βρίσκονται μπροστά στην πρωτοπορία αυτού του αγώνα.
Ευχόμαστε λοιπόν, σύντροφοι, κάθε επιτυχία στις εργασίες του 12ου Συνεδρίου της ΚΝΕ και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας πως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, με ενότητα και αποφασιστικότητα. Όλες οι δυνάμεις που δεν συμβιβαζόμαστε με τον καπιταλισμό, όλες οι δυνάμεις που αντιπαλεύουμε με τον υπεριαλισμό, για έναν κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων, τον σοσιαλισμό. Ζήτω η αντιπεριαλιστική πάλι, ζήτω η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών, ζήτω το 12ο Συνεδρίο της ΚΝΕ.